περνώντας εδώ από το Άργος, είδαμε έναν πάρα πολύ ωραίο ελαιόνα και μέσα ανθρώπους να μαζεύουν τις ελιές. Είναι η εποχή βέβαια που μαζεύουμε ελιές και είπαμε να σταματήσουμε. Και η έκπληξή μας ήταν μεγάλη, γιατί καλύμνοι του εξωτερικού του Ντάργουιν βρίσκονται τώρα εδώ στον τόπο τους και μαζεύουν τις ελιές τους. Δεν είναι πολύ ωραίο? Λοιπόν, εδώ είναι το κτήμα της Μαρίας Κουκουβά. Μαρία, θα αφήσουμε λίγο το σύζυγο και το γεράσιμο. Θα σε αφήσουμε, γεράσιμο και θα πάμε στη γυναίκα σου πρώτα. Και μετά. Ωραίο, ωραίο το μουστακάκι σου. Κόβεσαι τη σελίδα, θα πάμε στη Μαρία μας εδώ. Μαρία, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Τι ωραία έκπληξη είναι αυτή. Πολύ ωραία, ναι. Ωραία δουλειά. Είναι και καιρή ωραία. Ναι, και βοηθούν. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός. Μπράβο. Τελειώνουμε βέβαια. Είναι φορτωμένες οι ελιές σας. Φορτωμένες, ναι, είναι. Φορτωμένες, δάτες. Με τι τρόπο, Μαρία, βλέπω τώρα αυτή τη σουγκράνα που έχεις. Ναι, αλλιώς δεν βγαίνουν αυτές. Για κάνε μου, δείξε μου εδώ. Ορίστε, να. Μόνο έτσι βγαίνουν αυτές, γιατί είναι πολύ μικρές και δεν... μηχάνημα μπορούμε να πάρουμε, αλλά δεν τις δείχνει κάτω. Ναι. Πρέπει να είναι μεγάλες. Για κάνε μετά, δούλευε και εσύ, κυρία Μαΐλη, εδώ, δούλευε και εσύ. Ναι, δούλευε. Γι' αυτό λένε ότι όποιος ασχολείται με τη γη, ηρεμή. Όχι, αλήθεια, την περιμένουμε αυτή την εποχή. Έτσι, ε. Ναι, αυτό που λένε, Μαρία, ότι ξέρω εγώ, δεν έχει βρέξει ακόμα στην Κάλυνο, παίζει ρόλο. Κοίταξε, τις έχουμε ποτίσει 2-3 φορές το καλοκαίρι αυτές. Ναι. Και ό,τι είναι για να βγει, βγαίνει. Και το λεωτριβείο, δηλαδή που μας το είπε στην ΚΟ, σου λέει: άμα βρέξει, θα χάσετε και λάδι. Γιατί αυτές είναι έτοιμες. Έτσι. Δηλαδή, αυτές οι ελιές, από ό,τι βλέπω εγώ, είναι μικρούλες, είναι. Για το είναι λάδι. Είναι για λάδι, όλο λάδι είναι. Αλλά δέστε τι ωραία που πολύ είναι. Ωραίες, πολύ ωραίες. Πόσες μέρες θα σας πάρει τώρα αυτό το μάζεμα? Όλες μαζί 20 μέρες, γιατί ήδη έχουμε μαζέψει καμιά 60. Πόσες ελιές έχετε? Γεμάτες είναι καμιά εκατοστή. Μπράβο. 100, 110, τόσο. Τώρα μας μείνανε 17 ελιές, εντάξει. Τώρα μείναμε στο τέλος. Πάγατε το βόδι δηλαδή. Ναι. Πάντως ο ελαιόνας σας είναι πολύ ωραίος και οφείλεται αυτό στο γεράσιμο. Έτσι. Οπωσδήποτε, ναι. Έτσι, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Το περιποιείται. Ο γεράσιμος εδώ, ο οποίος το περιποιείται πάρα πολύ ωραία τον ελαιόνα του και είναι καταπληκτικός. Γεράσιμε, μου σήκωσε μου λίγο το καπελάκι σου. Έτσι καλύτερα, μ' αρέσει έτσι, μ' αρέσει έτσι. Λοιπόν. Πότε φυτεύτηκε αυτός ο ελαιόνας? Αυτός είναι... 40 χρόνια ο ελαιόνας. Κάπου 40 χρόνια τώρα. Από σένα? Αρχήνιξα, ναι. Από σένα? Ερχόμουν από Αυστραλία κάτω για 6 μήνες. Θέλω να πάρω μερικά δέντρα. Να τα φυτέψω. Τους λάκους, να τα φυτέψω. Μπράβο. Και... να το. Και έγινε. Μπαίνει ο χειμώνας. Με το χειμώνα έφευγα εγώ, μπαίνει ο χειμώνας και κρατούσε. Πάλι το άλλο καλοκαίρι πάλι... Άλλες τόσες. Και έγινε αυτός ο υπέροχος ελαιόνας. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ είναι το χωράφι. Είναι καθαρό, ήταν έτσι πάντα? Όχι. Αυτό από εκεί από πάνω μέχρι εδώ κάτω ήταν μια πλαγιά έτσι. Και πώς την έφαγες? Έβαλα μηχάνημα μέσα. Oh. Και τα σκέψα όλο αυτό και μπάζωσα αυτό εδώ πέρα και έγινε όλο ίσο. Άρα μεγάλη δουλειά έτσι. Μεγάλη. Έπεσε πολύ κόπος. Κόπος και πολλά λεφτά τότε για να το κάνω. Άξιζε όμως τον κόπο, ε. Δούλευε 20 μέρες η πολτότζα μέσα. Αυτά τώρα πρέπει να είναι κληρονομικά, κουκουβαδίστηκα, ε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι ο πατέρας μου που μου είχε δώσει από εκεί ένα κομμάτι πέρα. Τα υπόλοιπα ήταν της Ευαγγελίστριας και τα αγόρασα τα κομμάτια αυτά. Μπράβο, πολύ καλά έκανες. Και έφτιαξε ένα ελαιόνα τέλειο. Έφτιαξε ένα ελαιόνα. Οι γερόντες το δώσει με καταλληνή, λέει, πουλάω αυτά. Πόσα είναι οι γερόντες? Λέει 15. Πού θα πάνε τώρα αυτές οι ελιές? Στην ΚΟ θα πάω. Τις... Α, δεν μπορούμε εδώ, στην Κάλλη μου. Δεν το λετρί εδώ πέρα. Το δημοτικό δεν δουλεύει. Το δημοτικό δεν δουλεύει. Στο βαθύ λέει είναι μικρό. Εγώ έχω 160 τιανικέδες λάδια από Λέσο. Τι λέει. Τώρα που κόβετε τις ελιές, τις πάτε κατευθείαν στην ΚΟ ή μαζεύετε όλες τις ελιές και μετά πάτε? Όχι. Αλλά... εγώ κάνω τώρα δύο αυτά. Πήγα προχθές, ναι, περασμένη εβδομάδα. Και έλεσα κάπου 120, 60, 65 τουρκικά που λέμε, που είναι 120-130 τένιχέδες. Τι λες, παιδί. Και έκανα 300 κιλά λάδι. Και έχεις ακόμα? Αλλά τόσα έχω τώρα. Αμάν, και πού θα πάνε τώρα αυτά? Έχω τις κυρίες πέρα. Δηλαδή βλέπω τις κυρίες που μαζεύουνε. Δουλεύουν κάθε μια με το αυτό της. Λοιπόν, θα μοιραστεί... το λάδι. Εξίσου. Το λάδι, εξίσου. Τι λέτε, δηλαδή μιλάμε για σοσιαλισμό στην πράξη, ναι, ε! Ναι, ναι, ναι.
Όσα τα 6-8-10 τενεχέδες θα βγάλει κάθε μια στο μερίδιο, θα πάρει. Που σημαίνει ότι βγαίνει και το χρονιάτικο. Το χρόνο θα με καλέσετε και εμένα, να έρθω να μαζέψω ελιές. Είσαι καλεσμένη από τώρα. Τέλεια. Μπράβο σας, μπράβο σας. Αυστραλία τι γίνεται, τον Ντάρουιν. Καλά είναι τον Ντάρουιν. Τον Ντάρουιν. Το αφήσαμε πίσω πια. Πώς πάει. Κοίταξε να εσύ, άφησε τα παιδιά μου πάνω. Ο γιος μου ανάλαβε τη δουλειά που είχα εγώ, ας πούμε, ανάλαβε. Η κόρη και εκείνη, έχω αφήσει το κτίριο που έχω πάνω, τα units που οικιάζονται, όλα αυτά. Και έτσι εγώ τώρα πάνω πάω, τι να κάνω. Τουρίστας. Μπράβο, έτσι, καλά κάνετε. Κάναμε εδώ πέρα, έχουμε ένα σωρό τα σπίτια κάτω, τα μαγαζιά, το πολύ ένα, ωραία. Το άλλο. Τέλεια. Παρέχομαι, παρέχομαι. Αλλά έχουμε ένα προσωπικό. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό προσωπικό. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει ούτε ήκαμες, ούτε ήκαμες. Βλέπω τώρα δύο κυρίες πόσες είναι. Τρεις είναι. Είμαστε τέσσερις με μένα και το αφεντικό μας. Και το αφεντικό. Το αφεντικό μας. Έχετε πολύ δημοκρατικό αφεντικό. Ναι, ναι. Αλλά έχουμε είναι. Τώρα, σε λίγο θα καθίσουμε, έχουμε ζεστό ψωμάκι, λάδι, ντοματούλες και τυράκι. Αυτό. Λοιπόν, όταν θέλετε, μπορείτε να καθίσετε. Μαρία μου, συγγνώμη, μια στιγμή. Δηλαδή, όταν λες ζεστό ψωμάκι. Περάσανε από το φούρνο και το φέρανε. Ναι. Μαρία, και μετά βάζουμε λάδι και ντομάτα. Βεβαίως. Και τυράκι καλυμνικό από το τροχοδίο. Αυτά που βρίσκονται είναι μακριά από εδώ για να φτιαχτούν. Κάποια χιλιόμετρα είναι. Μαρία μου, άκουσα να δεις. Άκου μία πρόταση. Ώσπου να πάμε εμείς εδώ στις κυρίες να τις δούμε, θα μας κόψεις μία φέτα να μας βάλεις το λάδι το καλύμνικο. Σε παρακαλώ τώρα, κυρία Μαΐλη, τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δεν πειράζει, θα τη διακόψουμε λίγο. Για να συνδέσουμε το ρεπορτάζ να είναι ολοκληρωμένο. Το είναι καλό, δεν μας διώχνει. Γιατί... Κάτι άλλο δεν σου πω, μαμά. Εδώ έχω δύο δέντρα. Μαρία μου, πήγαινε εσύ να φτιάξεις τα αυτά και θα έρθω και εγώ τώρα. Αυτό εδώ το δέντρο. Ναι. Και το άλλο από εκεί. Ναι. Δεν ξέρω πόσο χρονό είναι. 300 είναι, 400 είναι. Έλα. Ελιά. Μια στιγμή. Αυτό φαίνεται. Με το... Κοίτα, το γυρίζω του. Ναι. Γέρικη ελιά. Από εκεί είναι πιο μεγάλη. Αλήθεια. Κοίτα, τρία άτομα. Δεν την καλιάζει τη ρίζα. Έχουν καρπό. Παρά τα χρόνια. Αυτή είναι καλή νύχια. Μπράβο. Κάθε χρόνο θα αφήσει λάδι. Θα αφήσει ελιές. Εδώ να πάω, εδώ στη συνεργάτητα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημιά είστε, έτσι? Καλημιά. Εδώ μένετε στο Άργος? Στο Άργος, ναι. Τέλεια. Είμαστε σόι, είμαστε. Είναι καλή... άψογη είναι. Άψογη, τα καλύτερα αφεντικά. Τα καλύτερα αφεντικά. Καλύτερα. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Τι ωραία που είναι εδώ. Εγώ πιστεύω ότι είσαστε φίλοι και όχι αφεντικά. Λοιπόν. Περίμενε εγώ, αφήνω εγώ την ελιά εδώ και πάω εδώ στη Μαρία μου. Ναι, στο φαγωπότη. Πω ρε Μαρία. Έχουμε και τη μουσικούλα μας, βλέπω, ε. Βέβαια, είμαστε ενημερωμένοι. Για τα πάντα, στα πάντα, για πάντα. Δηλαδή, δεν μου λες τώρα, Μαρία μου, το λάδι που θα βάλεις τώρα... Είναι από τις ελιές μας. Από τις ελιές αυτές. Έλα, να το δούμε. Ορίστε. Εγώ θέλω ένα μικρό. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι αυτό. Άμα. Τώρα, άμα μου βάλεις και λίγο ντομάτα, σε παρακαλώ. Οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι, βάλε ντοματάκι, βάλε λίγο αλατάκι εκεί. Τι ωραία. Όχι εμένα αυτό. Πάντως γεράσιμε. Έχεις ένα ελαιόνα τέλειο. Πολύ ωραία. Μπράβο. Κοίταξε να δεις. Προσπάθησα να κάνω κάτι για τα παιδιά. Απίθανο είναι, απίθανο, μπράβο. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες με αυτή η ελιά τώρα, η μεγάλη, να είναι και αυτή φορτωμένη και οι άλλοι πιο πέρα. Και καλά έκανες που δεν τις έβγαλες, μπράβο. Δεν τις έβγαλα. Αυτές ήταν. Μαρία μου, εμένα δεν μου έβγαλες ντομάτα. Σε βλέπω. Έτοιμες περιμένες είναι, μην βλέπεις. Να κάνεις υπομονή. Ορίστε, τα πάντα είναι καθαρά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από τον ελαιόνα του Γεράσιμου και της Μαρίας Κουκουβά. Δεν μου, Μαρία μου, κάνε μου, εμείς το κάναμε έτσι που το, για κάνε μου το σφίξε μου λίγο το ζουμί. Όταν μαζεύουν τις ελιές, οι εργάτες τέτοιο τους δίνουν και τρώνε. Δεν ξέρω, χτες είχαμε φύλλα. Α, βέβαια. Τώρα έχω κουτσομούρες καθαρισμένες έτοιμες. Πιο ύστερα θα κάνουμε μια τηγανιά να την απολαύσουμε. Τι ωραία. Μου φαίνεται καλή είναι εδώ. Θα αφήσω την εκπομπή και θα δούμε την. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Είμαστε αρδεμά, συγγνώμη. Μία παράληψη βλέπω. Τι? Εντάξει, ωραίο το ψωμί, το βλέπω, ωραία η ντομάτα, το λάδι, το καλύμνικο. Αλλά άμα δεν υπάρχει και το καλύμνικο τυράκι. Ωραία.
ορίστε. Α, έχουμε και τυράκι καλυμνικό. Εδώ, φρεσκότατο. Παιδί μου νέο εγώ, λέω. Είναι δίχως. Δεν το ξέχασε. Όχι καλυμνικό, αργότικο. Αυτό το τυρί είναι από το Άργος, δεν είναι... Όπου και όπου. Να βλέπεις. Τυράκι καλυμνικό. Από το Άργος, ε. Από το Άργος, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Καλά. Ναι, αλλά αυτό, Μαρία μου, είναι ένα μεσημεριανό τελικά, ε. Τι, η ώρα είναι 11. Άσε που μπορεί να ξανάρθουμε. Πες μου κάτι άλλο, έτσι, όπως έχεις το ψωμάκι, πες μου τώρα κάτι. Κατσιστές ελιές κάνετε. Όχι πολλές, γιατί είναι αυτά μόνο τα δύο δέντρα, άμα αυτό... Ρε παιδί μου, κάνουμε ρεπορτάζ που να έχει σχέση με την παράδοσή μας. Ντομάτα, ψωμί... Γερές, άμα δεν είναι ακόμα έτοιμες. Ένα από τα ωραιότερα ρεπορτάζ που κάνουμε είναι αυτό. Πάντα είναι ωραία, είναι όλα, αλλά εντάξει. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τίποτα. Να είστε καλά. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει... Πρωινό. Ορίστε. Γεράσιμέ μου. Έχει 4-5 δέντρα, είναι καλαματιανές. Έχουμε και καλαμάτες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Έλα, δώστε χαιρετισμού στον Darwin, ναι, στα παιδιά που είναι εκεί. Σε όλους. Σε όλους. Πολλά φιλιά στα παιδιά μου και σε όλους τους φίλους. Ναι. Και να έρθει το καλοκαιράκι και τέτοια εποχή. Ναι, μπορεί να έρθει το καλοκαίρι. Αν το δει αυτό το ρεπορτάζ στα Σούλα, θα ζηλέψει. Θα τρελαθεί. Θα ζηλέψει. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Κορίτσια, γεια σας. Με αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές από τον Ελαιώνα, του Γεράσιμου και της Μαρίας Κουκουβά, το ρεπορτάζ μας τελειώνει με ωραίες εικόνες, με μοναδικές γεύσεις παραδοσιακές. Συμφωνώ ότι είναι ένα ρεπορτάζ πολύ πολύ εύγευστο τελικά. Καλή δουλειά, παιδιά, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Αυτό το κομμάτι είναι της Αναστασίας μου. Θα το φάω εγώ όμως, ε. Αυτό το κομμάτι που μαζεύουμε τώρα. Α, εγώ νόμιζα το... Το λιώπης, να το... μαζεύω τώρα, ναι. Ωραία, η Αναστασία λοιπόν από τον Τάργο είναι να έρθει γρήγορα. Να πάρει και το λάδι της. Θα της το στείλουμε τώρα το λάδι της, έτσι. Τώρα σοβαρά το λες. Σοβαρά. Κάθε χρόνο δηλαδή. Στέλνουμε πάνω, στα παιδιά, τι το κάνουμε. Τενεκέδες, πάνε, φεύγει. Να είστε καλά. Τενεκέδες. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.